Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πολιτικό αναλυτή Γιώργο Σεφερτζή. Καλησπέρα σας, κύριε Σεφερτζή. Καλησπέρα, κύριε Κουλορμάν. Ο κύριος Ανδρουλάκης από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έστειλε μήνυμα πολιτικής αυτονομίας. Αυτή του η στάση θα επηρεάσει τα μέλη του κόμματος εν ώψη των εσωκομματικών εκλογών? Οπωσδήποτε, γιατί από ένα σημείο και πέρα, όσο αυξάνεται το ενδιαφέρον για τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, τόσο θα πιέζονται οι υπαψήφοι, οι πρόεδροι, να τοποθετηθούν με σαφήνεια στα μεγάλα πολιτικά ζητήματα και του δικού τους του χώρου και του χώρου της Ελλάδας. Με αυτή λοιπόν την έννοια, σίγουρα οι τοποθετήσεις του οποιοδήποτε θα παίξουν το δικό τους ρόλο στη διαμόρφωση των ρευμάτων εν ώψη των εσωκομματικών εκλογών. Τώρα, κατά τη συζήτηση για την κεντροαριστερά, ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε αναφορά και στον κύριο Τσίπρα. Θεωρείτε ότι σε αυτή τη συζήτηση για την κεντροαριστερά ο κύριος Ανδρουλάκης βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα? Δεν ξέρω αν μας ακούτε, κύριε Σεφερτζή. Σας ακούω, απλώς προσπαθώ να διορθώσω την κάμερα γιατί νομίζω ότι δεν είχαμε καλή εικόνα. Πολύ ωραία. Τώρα σας βλέπουμε πολύ καλύτερα. Και λίγο πιο πάνω, αν μπορείτε να τη βάλετε, ακόμα πιο καλά. Πολύ ωραία. Μια χαρά είστε εκεί. Οπότε σας ακούμε. Την ερώτησή σας. Η ερώτηση ήταν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην συζήτηση που έγινε για την κεντροαριστερά και στον Αλέξη Τσίπρα. Πιστεύετε ότι βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα σε όλη αυτή τη συζήτηση? Νομίζω ότι ήταν πολύ σαφής ως προς την τοποθέτηση του κύριος Ανδρουλάκης. Άλλωστε δεν είναι καινούργια. Η θέση του περί αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ εμπεριέχει και την στάση του απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Πολύ περισσότερο που αυτή πλέον ελέγχεται και από τους ίδιους τους ψηφοφόρους και τους οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα ανοιχτό θέμα μέσα στον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ ως προς το μέλλον του πρώην Πρωθυπουργού του. Δεν είναι πάντως ένα πρόβλημα το οποίο θα μπορέσει να λύσει ή θα πρέπει να απασχολήσει το ΠΑΣΟΚ. Ή επιλέγει το δρόμο της αυτονομίας, αναλόγως τοποθετείται και στο θέμα του κυρίου Τσίπρα, ή επιλέγει τον δρόμο της συνεργασίας, πράγμα που αλλάζει τα δεδομένα που ενδεχομένως τεθούν εν ώψη των εσωκομματικών εκλογών. Τώρα στην δημοσκόπηση της GPO φαίνεται ότι το 59% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θέλουν να αλλάξει ο αρχηγός και το 35,2% να παραμείνει ο Ανδρουλάκης. Πώς το σχολιάζετε? Αυτό είναι λίγο ως πολύ αναμενόμενο ως δημοσκοπικό αποτέλεσμα, χωρίς αυτό να προδικάζει τίποτα ως προς την τελική έκβαση της εσωκομματικής αναμέτρησης. Όλοι νομίζω ότι είχαν λάβει το μήνυμα της επιθυμητής αλλαγής μετά την αποτυχία του ΠΑΣΟΚ να κερδίσει τη δεύτερη θέση στην κατάταξη στις εκλογές, στις ευρωεκλογές. Ταυτόχρονα όμως είναι ανοιχτό το ποιος θα μπορέσει να φανεί ανταγωνιστικότερος του σημερινού αρχηγού ως μελλοντικός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα ωστόσο είναι με ποια στρατηγική το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να επανακάμψει. Και για να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει κυρίως να αναγνωρίσει ποιο είναι το πρόβλημά του. Όχι μόνο το δικό του, αλλά και το πρόβλημα της κεντροαριστεράς γενικότερα. Διότι εκείνο το οποίο βιώνουμε, κυρία Κουλαρμάν, είναι κυρίως το τέλος των κομμάτων με τη μορφή που πήραν στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Κάποιος από τους υποψηφίους προέδρους του ΠΑΣΟΚ βλέπετε να έχει διατυπώσει ξεκάθαρα μια τέτοια στρατηγική που να απαντάει στο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ? Προς το παρόν όχι. Νομίζω ότι καθένας από τους ανταγωνιστές επιφυλάσσεται να ξετυλίξει το αφήγημά του, το οποίο όλοι περιμένουμε, για τις τελευταίες μέρες, οπότε και θα διαμορφώνονται τα κυρίαρχα ρεύματα. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι με την σιωπή που υπάρχει σήμερα μπορεί να προκριθεί γενικότερο πολιτικό ενδιαφέρον. Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι φέρνουν το
ΠΑΣΟΚ στο επίκεντρο των εξελίξεων, αλλά χρειάζεται και επιπλέον μια σαφέστερη τοποθέτηση απέναντι στα προβλήματα και του χώρου και της χώρας. Άρα μήπως δεν περιμένουν μόνο να τοποθετηθούν τις τελευταίες μέρες προς τις εκλογές? Παίζει ενδεχομένως ρόλο και το τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ? Σαφώς παίζει και θα παίξει και ως προς την κρίση των όποιων εκλογέων λάβουν μέρος στην ισοκομματική αναμέτρηση του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω μάλιστα ότι αυτό θα είναι το κύριο διακύβευμα εν ώψη ακριβώς της τοποθέτησης των υποψηφίων προέδρων εν ώψη αυτών των εξελίξεων. Δημιουργούνται καινούρια δεδομένα με τις εσωτερικές εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ και αυτά τα δεδομένα σαφώς υποχρεώνουν όσους διεκδικούν την ηγεσία του χώρου να τοποθετηθούν αναλόγως. Τώρα, στην ίδια δημοσκόπηση της GPO, το 42,8% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουμε και την κάρτα, βλέπουν ως καταλληλότερο αρχηγό για το κόμμα, τον κύριο Τσίπρα. Χωρίς ο ίδιος όμως να έχει δηλώσει ενδιαφέρον για υποψηφιότητα. Πώς το σχολιάζετε? Περίπου ως αντανάκλαση του γεγονότος ότι ματαιώθηκαν οι προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί με την ηγεσία του κύριου Κασελάκη. Από τη στιγμή που δεν μπόρεσε ο κύριος Κασελάκης να πληρώσει το κενό των προσδοκιών που είχε δημιουργήσει η προηγούμενη Προεδρία Τσίπρα, είναι λογικό τώρα να επαναξιολογούν τον ρόλο του κύριου Τσίπρα ως αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ. Πλην όμως αυτό είναι μια γενικότερη αποτυχία του χώρου να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που υποτίθεται ότι είχε τεθεί και ολοκληρωθεί με την αλλαγή της ηγεσίας. Υπήρξαν προσδοκίες ότι μια αλλαγή ηγεσίας θα μπορούσε να αλλάξει και την δυναμική του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί, με αποτέλεσμα να λειτουργεί το ανακλαστικό, θα έλεγα, της νοσταλγίας για τον παλιότερο αρχηγό που, αν μη τι άλλο, είχε εξασφαλίσει να έχει ένα πιο ενωμένο και ενδεχομένως και πιο δυναμικό κόμμα. Και όλος αυτός ο κόσμος πού μπορεί να πάει? Ποιον από τους άλλους υποψήφιους ενδεχομένως θα μπορούσε να ψηφίσει? Από το ΠΑΣΟΚ. Από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που θα προτιμούσαν για αρχηγό τον κύριο Τσίπρα, εφόσον δεν θα βάλει υποψηφιότητα από όπως φαίνεται ο κύριος Τσίπρας, πού θα πάει αυτός ο κόσμος, ποιον θα ψηφίσει? Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα στις ισοκομματικές διεργασίες κατά κάποιο τρόπο ξεκαθαρίζονται πολύ με ένα έμεσο αλλά σαφή τρόπο. Δηλαδή το ποιος θα στηρίξει ποιον θα φανεί στην πορεία προς το συνέδριο και ενδεχομένως και στην εκλογή του νέου Προέδρου. Δεν υπάρχουν συνήθως αμφιβολίες ως προς το ποιος στηρίζει ποιον, ακριβώς διότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να σταλεί το σχετικό μήνυμα. Το γεγονός ότι μετά τον κύριο Τσίπρα, ως καταλληλότερος ακολουθεί ο κύριος Κασελάκης με ποσοστό 17,9%, είναι ένα ισχυρό μήνυμα για να διεκδικήσει ο ίδιος την ηγεσία μετά την αποπομπή του? Εξαρτάται από τις φιλοδοξίες του και εξαρτάται και από τη στρατηγική που θα αποφασίσει να ακολουθήσει. Διότι μετά την ευθεία ρήξη με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι εύκολο να εξασφαλίσει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι ικανοποιητικό για τον ίδιο και κυρίως για την ηγεμονία που θα μπορέσει να ασκήσει στον χώρο. Γιατί από τη στιγμή που επιβεβαιώνονται τα ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης, άρα φέρνουν σε πλεονεκτικότερη θέση τον κύριο Τσίπρα, προς τον οποίο έστρεψε τα βέλη του ο κύριος Κασελάκης, αυτό αποτελεί έναν δυσμενή όρο για την διαιώνιση της ηγεσίας του και πολύ περισσότερο για την ανάκτηση της ηγεσίας. Άρα, τι βλέπετε να κάνει ο κύριος Κασελάκης αν δεν εκλεγεί ξανά πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ? Ενδεχομένως να κάνει κάτι δικό του ή θα αποχωρήσει από την πολιτική? Αυτό μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει. Ο καθένας θα το απαντούσε άλλωστε με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το τι ακριβώς σκέφτεται και πώς αντιμετωπίζει τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη. Διότι, επαναλαμβάνω, το μεγάλο πρόβλημα που αφορά και στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ
είναι ότι ανήκουν σε έναν χώρο που πλέον διάγει βαθιά κρίση εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει καταφέρει να δώσει ακόμα τις απαντήσεις που απαιτεί αυτή η κρίση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι εξακολουθεί ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας, τον οποίο επικαλούνται και στο ΠΑΣΟΚ και εν μέρει στο ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει να βρίσκεται σε τροχιά κάμψης, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν απέναντί τους αντίπαλοι οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο εύκολοι εάν οι όροι με τους οποίους αναπαράγεται το εγχείρημα της κεντροαριστεράς ήταν καλύτεροι και πιο καθαροί κυρίως. Μάλιστα. Κυρία Σεφερτζή, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή μας τη συζήτηση.